Θα πάμε τώρα να κάνουμε μία βόλτα, ένα tour στην παλιά πόλη του Μπάσκου, το οποίο, η οποία έχει και το πιο ενδιαφέρον αρχιτεκτονικά, παραδοσιακά. Το Μπάσκο χωρίζεται στο νέο και στο παλιό. Το νέο είναι το τουριστικό, το οποίο χτίστηκε όταν δημιουργήθηκε το ξενοδρομικό κέντρο και ήρθε η τουριστική ανάπτυξη. Και το παλιό Μπάσκο, το οποίο θα το κάνουμε μία εξερεύνηση ξεκινώντας από εδώ. Σέρβος, ωραίος. Lions Pub, το θυμάμαι. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα walking. Okay, ας κάνουμε ένα walking. Ήλι καφέ. Τέσσερις-πέντε γυναίκες μεταξύ τους. Αν στήσεις αυτή τη Λένα, τι ενδιαφέρον θα βρεις. Θα σκεφτείς και θα πεις, α, τι λένε. Από άλλο πλανήτη δηλαδή οι γυναίκες, από άλλο πλανήτη οι άντρες. Από άλλο εργοστάσιο εμείς, αγαπητές γυναίκες, από άλλο εργοστάσιο εσείς. Α, αυτά είναι τα ωραία. Τι να σου μετά. Γεια σου ρε φίλε. Γεια σου φίλε. Όλα καλά. Πήρμε λίγο. Τι να πούμε. Μετά, έλα, τι, έλα, πες. Έλα, δώσω ένα κρασί, κάνε βίντεο. Όχι, κάτι κρασί. Γιατί όχι. Α, φαίνεται ωραία. Γιατί όχι ρε φίλε. Από πώς λένε. Την Δράμα. Ράδο. Από πού είσαι? Από Δράμα, από Δράμα. Νευροκόπη, το ξέρεις τον Νευροκόπη? Το ξέρω. Έλα, ναι, έλα, άρε. Έλα, έλα, ξέρεις τι κάνεις εσύ. Έλα, ρεκλάμα. Πάρε ένα. Άντε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά και εσύ. Συνεγιά σου, άντε. Βίβα. Άντε. Υγεία να έχουμε. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, καλές δουλειές. Πάρε ένα τέτοιο. Όλα καλά. Έλα να φας. Μετά. Μετά. Κάνω βλέπω, μετά. Ευχαριστώ. Κρεμμυδάκι έχει, ψωμάκι, λαδάκι, το κρεμμυδάκι ωραίο. Κάτι να φάω πρώτα. Τα καλά της δουλειάς είναι αυτά. Ο κήπος θα νόμιζε ότι είμαι κανένα μεγάλο κανάλι, κάνα happy traveler, σου λέει, θα μας δούνε χιλιάδες στην Ελλάδα. Παίρνουμε και τις μικρές χορηγίες μας, πράγματι. Ωραίο ήταν, ε? Ότι πρέπει ήταν με ζεδάκι. Oh.
Όλα καλά, ε! Άντε, ναι. Για όποιον έρθει στον Πάσκο, ένα από τα must visit σημεία είναι η εκκλησία μπροστά μας. Η εκκλησία της Αγίας Τριάδας, χτισμένη το 1835 επί Τουρκοκρατίας. Με το καμπαναριό μπροστά μας, το οποίο έχει ύψος περίπου 30 μέτρα. Για να τη σώσουν τότε, λένε, από τους Τούρκους, είχαν ζωγραφίσει και ισλαμικά σύμβολα την ημισέλινο. Είμαστε εδώ πέρα δίπλα για καφέ, ερχόμαστε. Να και τα ελληνικά από δίπλα. Δυστυχώς μέσα μου είπαν ότι δεν επιτρέπεται το βίντεο και φωτογραφία. Το σεβάστηκα. Πάντως είναι εντυπωσιακή η εκκλησία εδώ μέσα. Και μου θύμισε την εκκλησία του χωριού μου, την παλιά, τον Άγιο Δημήτριο, ο οποίος Άγιος Δημήτριος ήταν βουλγάρικη εκκλησία. Η τεχνοτροπία ακριβώς η ίδια. Γύρνα ρε φίλε, το παπούτσι δεν μου αρέσει. Το παπούτσι, αγριοκοίταξε. Για να δούμε έναν ακόμη ήρωα. Κάνας ποιητής μάλλον είναι.
πώς γίνεται όσο πιο μικρός ο σκύλος, τόσο πιο έξαλλος. Αυτό το κτίριο μ' άρεσε. Αν είχε και 2-3 άλογα από όξο, να χλιμιντρίζουνε. Θα τέριαζε πολύ.